Κοιτάξτε, ανεξάρτητα αν τελειώνει ένα έργο με φορέα υλοποίηση στην ομαρχιακή αυτοδιοίκηση, όταν πρόκειται για έργο πολιτισμού, θα πρέπει να δοθούν οι αρμόδιες εγκρίσεις από την αρμόδια εφορία Βυζαντινών ή οποιοδήποτε άλλων νεωτέρων μνημείων ή αρχαιοτήτων μέσω του Υπουργείου. Η ίδια η διαδικασία είχε ξεκινήσει με το σπήλαιο των Ολύμπων, που τελικά πήραμε από την σπηλαιολογική εταιρεία έγκριση και μπορούμε να το λειτουργούμε τώρα κάθε χρόνο μετά από πρόγραμμα που βγαίνει από την ΕΝΑ. Το ίδιο προχωράμε να κάνουμε και για το σπήλαιο του Αγίου Γάλακτος. Ήδη η σπηλαιολογική εταιρεία μας απάντησε ότι τις επόμενες εβδομάδες, μέρες θα μας δώσει το τελικό OK για να λειτουργήσει το συγκεκριμένο σπήλαιο. Για το κάστρο του Πιτιούς ακόμα δεν έχει έρθει η έγκριση. Θα αναγκαστούμε, επειδή όντως υπάρχει καθυστέρηση από το Υπουργείο για να μας δώσει τη σχετική έγκριση, να προχωρήσουμε πάλι να βάλουμε ένα άτομο να καθαρίζει, να φροντίζει, γιατί είναι και επικίνδυνο εκεί για τα μικρά παιδιά. Η σκάλα, ειδικά η ανατολική, είναι πάρα πολύ δύσκολη να την ανέβει κάποιος, και από κάτω είναι γκρεμός. Έτσι ώστε όταν έρχονται κάποιοι τουρίστες ή από την Ελλάδα ή από κάποιο ξένο μέρος και θέλουν, πάνε ειδικά στο Πιτιούς μόνο και μόνο για αυτό το πράγμα, να μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί να τους ξεναγεί. Όλα αυτά βέβαια θα γίνουν χωρίς την έγκριση του Υπουργείου, μόνο και μόνο για να μην είναι κλειστό το κάστρο του Πιτιούς, και οπωσδήποτε, γιατί πρέπει κάποιος να φροντίζει για την καθαριότητά του. Είναι ολόκληρο κτίριο και έχει λειτουργικά και θα έχει λειτουργικά προβλήματα αν εγκατελειφθεί και δεν υπάρχει κάποιο άτομο εκεί να το φροντίζει.